Λοιπόν, ρωτάει, αν και πάνω κάτω απαντήσαμε, εξοκοινοβουλευτικές δομές και λύσεις για το δημογραφικό. Κοίταξε, το δημογραφικό, το καλό με την Ελλάδα είναι ότι είναι μια χώρα μικρή πληθυσμιακά. Με, με αποτέλεσμα, με λίγε κινήσεις, μπορούμε να λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Μία λύση είναι αυτό που είχε προταθεί και παλιά. Είναι να ε, καταργηθούν οι κομματικέ χρηματοδοτήσει που παίρνουν τα κόμματα κάθε χρόνο, τα οποία παιδιά είναι πάρα πολλά εκατομμύρια, τα οποία είναι ασύλληπτα ποσά που δεν έχουμε δει καν εμεί, ούτε στο ύπνο μα. Το δεύτερο κομμάτι είναι και μείωση δημόσιων δαπανών και όλα αυτά τα χρήματα, τα οποία όπω είπα είναι πάρα πολλά λεφτά, μπορούν να δοθούν στα νέα ελληνόπλα τα οποία θα γεννιούνται. Πέρα από όμω το οικονομικό κομμάτι, είναι να δημιουργηθούν και οι συνθήκε που θα επιτρέψουν τα νέα ζευγάρια να μένουν στην Ελλάδα και να κάνουν οικογένεια. Και οι συνθήκε έχουν να κάνουν με το εργασιακό κομμάτι, δηλαδή να μην δουλεύει. Καλό ή κακώ, σήμερα οι Έλληνε δεν δουλεύουν όλοι 8ωρο. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι τη ελληνική κοινωνία που συνήθω είναι και οικογενειάρχε αυτοί, που είτε από φόβο να μην χάσουν τη δουλειά του, είτε από άλλου λόγου δουλεύουν πάνω από 8 ώρε με αποτέλεσμα. Να, να, να φτάνουν σε σημείο να μην βλέπουν τα ίδια τους τα παιδιά κανένα φορά, έτσι. Και λόγω των υποχρεώσεων και οτιδήποτε άλλο. Ε, πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες αυτές έτσι ώστε ο Έλληνας γονέας να αφαιρώνει χρόνο στην οικογένεια και η Ελληνίδα μητέρα να, να μην έχει το άγχος ε, του εργοδότη. Γιατί εγώ προσωπικά τα έχω συναντήσει αυτά. Έχουμε φτάσει σε σημείο πολλοί εργοδότες να μην παίρνουν γυναίκε συνεργασία λόγω κάποια μελλοντική ενδεχομένη μητρότητα. Έτσι, φαντάζομαι ότι τα έχετε δει και εσεί. Πρέπει να δημιουργήσουμε τέτοιε συνθήκε, έτσι ώστε να υπάρχει σεβασμό στον Έλληνα γονέα.